Και να φωνάξουμε στο βήμα την κυρία Έλια Χάλαρη, Marketing Manager της ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Το βραβείο θα παραδώσει ο κύριος Παναγιώτης Κουτσίκος, πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού και Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε τη New Times και για τη φετινή διάκριση. Είναι μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στις δυναμικότερες και τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της χώρας μας. Η αναγνώριση αυτή της ACS αναδεικνύει για άλλη μια φορά την εξαιρετική πορεία της εταιρείας μας, για την οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι, καθώς λειτουργούμε σε μια αγορά ιδιαίτερα δύσκολη, απαιτητική, ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με κανόνες που δεν έχουν ίσα μέτρα και σταθμά για όλους τους παίχτες της ταχυδρομικής αγοράς. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η ACS έχει καταφέρει να διατηρεί την ηγετική της θέση επί σειρά ετών και να αποτελεί αυτή τη στιγμή την πλέον οικονομικά υγιή και τεχνολογικά εξελιγμένη επιχείρηση στον χώρο των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και απλού ταχυδρομείου. Στην περίπτωσή μας, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Συνεχόμενη ρυθμή ανάπτυξης, περίπου 9% ετησίως, αυξανόμενη κερδοφορία κάθε χρόνο, μηδενικός δανεισμός, συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα συστήματα, οι οποίες στην επόμενη διετία θα ξεπεράσουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ, απασχόληση 3.000 ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Αριθμοί που μας δίνουν την αισιοδοξία ότι μπορούμε να ταινίζουμε με άλλη σιγουριά το επιχειρηματικό τοπίο των υπηρεσιών στην Ελλάδα. Τέλος, η εταιρεία μας μπορεί να μιλάει με αριθμούς και για το ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο που προσφέρει τα τελευταία χρόνια, το οποίο το 2018 ξεπέρασε ως αξία τα 500.000 ευρώ, με δωρεάν παροχή υπηρεσιών courier ή γενικότερα στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ευπαθών ομάδων. Αυτή μας η προσπάθεια αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι και θα συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο των αξιών που υπηρετεί διαχρονικά τα τελευταία 38 χρόνια η ACS, βάζοντας σε προτεραιότητα τους πελάτες μας, τους εργαζόμενους και τους συνανθρώπους μας, συμβάλλοντας έτσι σε ένα καλύτερο αύριο για την αγορά και την κοινωνία γενικότερα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.